Focus 103,6. Καλημέρα κύριε Χατζημαρκάκη. Καλημέρα σας από Βρυξέλλες που βρίσκομαι. Ναι. Πολύ κοντά στις εξελίξεις. Τα παρακολουθείτε από κοντά και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Τώρα, χθες το βράδυ μετά το πέρας της συνεργασίας που είχαν εκεί εκπρόσωποι των χωρών μελών, ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι είμαστε πολύ πιο κοντά σε μία λύση και παράλληλα επιχείρησε να πει στον ελληνικό λαό ότι αυτά τα οποία θα συμφωνήσουμε δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία ίσχυαν έως χθες. Αλλάζουν βεβαίως και ονόματα. Δεν θα ακουστεί η λέξη μνημόνιο, δεν θα ακουστεί η λέξη τρόικα. Αυτά τα αποφεύγουμε, θα αντικατασταθούν με άλλες έννοιες. Στην ουσία, πόσο πολύ θα αλλάξει όπως φαίνεται, κύριε Χατζημαρκάκη, η σχέση μας με τους δανειστές? Στην ουσία, πρώτα απ' όλα βοήθησε πάρα πολύ η επικοινωνιακή επίθεση της καινούριας κυβέρνησης στις πρώτες δύο, θα έλεγα, εβδομάδες. Ήταν ένα θετικό πράγμα. Αυτό κρατούσε μέχρι την Πέμπτη. Δηλαδή, ο ξαφνιασμός που έγινε, αυτό το κάτι καινούριο, χωρίς γραβάτα, με κασκόλ, αυτό ξάφνιασε τους Ευρωπαίους, όχι μόνο έτσι, ας πούμε, ως προς το στυλ, αλλά και ως προς δείγμα μιας ανθρώπινης καταστροφής που γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, για πρώτη φορά βλέπω εγώ στα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να συζητιέται ανοιχτά ότι διπλασιάστηκε το νούμερο των αυτοκτονιών στην Ελλάδα κτλ. Αυτό δεν έγινε πριν. Mm-hmm. Άρα βοήθησε. Κάτι έγινε, λένε οι Ευρωπαίοι. Βγήκε δηλαδή και το άλλο πρόσωπο της κοινωνίας των Ελλήνων και όχι μόνο οι δείκτες οικονομίας της Ελλάδας. Αυτό λέτε. Πάρα πολύ σωστά. Ενώ μέχρι πρότινος μιλούσα μόνο για νούμερα. Και ήταν πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αυτό κρατούσε μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Εκεί είχαμε το Eurogroup. Να βάγισε το Eurogroup. Τετάρτη εννοείται. Όλοι μας ξέρουμε ότι κάτι έγινε εκεί, μέχρι τελευταία στιγμή υπήρχε μια συμφωνία, μετά δεν υπήρχε. Από τότε άρχισε πάλι η κουβέντα για τους Έλληνες που δεν μπορείς να βασιστείς επάνω τους. Δηλαδή που σπάνε το λόγο τους, που δεν το κρατάνε κτλ. Δηλαδή αυτό δεν βοήθησε. Πραγματικά δεν βοήθησε. Το λέω ξεκάθαρα γιατί από τώρα είμαστε πάλι σε δύσκολη θέση. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κύριος Βαρουφάκης έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση γενικά. Εκεί όμως εμφανίστηκε χωρίς γραπτό κείμενο. Δεν είχε κανένα κείμενο γραπτό. Και αυτό έτσι λίγο πολύ έχει πειράξει τους άλλους. Δηλαδή λένε αυτές τις κουβέντες έχουμε ακούσει τώρα πολλές φορές. Λοιπόν, καλό είναι, και το λέω ξεκάθαρα για να καταλάβουμε και την ψυχολογία, ότι η κυρία Μέρκελ έφτασε στη Σύνοδο Κορυφής πάρα πολύ νισταγμένη. Μετά από μαραθώνιο που έκανε στην Ουκρανία, πήγε παντού, σε όλο τον κόσμο πήγε, πήγε στην Αμερική, στον Καναδά, και ήταν πάρα πολύ νισταγμένη. Και όταν είσαι νισταγμένος ή είσαι άγριος και είσαι θυμωμένος ή είσαι πολύ γλυκός. Ήτανε πάρα πολύ γλυκιά και είπε ναι, μου αρέσει ο κύριος Τσίπρας και θα βρούμε μια λύση. Συμβιβασμός πάντα γίνεται στα ευρωπαϊκά πλαίσια κτλ. Δηλαδή αυτό είναι πολύ θετικό κι όμως ως αποτέλεσμα, γιατί αυτό με ρωτήσατε. Αυτό θέλω να μάθουμε, ναι. Η ουσία θα είναι ότι όντως θα υπάρξει μια αλλαγή σκέψης για το χρέος της Ελλάδας. Η ουσία θα είναι ότι θα έχουμε μια αναδιάρθρωση, κάποιες καλές σκέψεις του κύριου Βαρουφάκη θα υλοποιηθούν. Γιατί είναι βασικά είναι και γερμανικές σκέψεις, δεν είναι δικές του. Τις έχει πάρει από τη Γερμανία, από κάποια Ινστιτούτα. Πολύ καλά κάνει, πάρα πολύ καλά κάνει, γιατί μπορεί να πει, παιδιά, δικά σας είναι αυτά τα λόγια, δικές είναι οι σκέψεις. Από εκεί και πέρα θα αλλάξουν όλα τα ονόματα. Δεν θα έχουμε καμία τρόικα, δεν θα μιλάμε για πρόγραμμα. Έτσι λίγο ηρωνικά το λένε και οι Γερμανοί. Εντάξει, ας αλλάξουν τα ονόματα. Όμως, εάν δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, αν δεν το πούμε πρόγραμμα, κάποιο πλαίσιο. Μα θα υπάρχει πρόγραμμα Συμφωνία Γέφυρα, όπως λέγεται. Συμφωνία Γέφυρα, όπως άλλο όνομα θα έχει. Ναι. Θα συνεχιστεί κάτι. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει αυτό μέχρι τον Ιούνιο και από τον Ιούνιο και πέρα, γιατί έτσι είναι το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε μπροστά μας αποπληρωμές. Πρέπει να αποπληρώσουμε κάποια ομόλογα κτλ. Ως Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ναι, μεν θα έχουμε επιμήκυνση, θα έχουμε άλλους τόκους, θα έχουμε. Αλλά και πάλι το χρέος, πιο χαλαρό θα είναι, το χρέος θα αποπληρωθεί. Όμως γενικά η εικόνα θα αλλάξει από τον Ιούνιο. Θα αλλάξει πάρα πολύ. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή το σοκ που προκάλεσε το δίδυμο Βαρουφάκης Τσίπρας ήταν θετικό. Το πήγε βέβαια μέχρι τα άκρα. Τώρα είμαστε στα άκρα. Τώρα παραπάνω δεν μπορεί.
Και γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας καταλαβαίνει, υποχωρεί λίγο και λέει ναι, θα βρούμε μια συμφωνία και όλα θα πάνε καλά. Καλό είναι αυτό. Έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά πάντως αυτή η συμφωνία, κύριε Χατζημαρκάκη, με το σχέδιο Ηρακλής, από ό,τι έψαχνα πριν λίγες μέρες και έβλεπα σχέδια διάσωσης. Το οποίο είχατε παρουσιάσει κάποια στιγμή, θυμάμαι, το Μάιο του 2012-2013, κάπου εκεί. Ναι, ναι. Το σχέδιο. Πώς αισθάνεστε για αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Τώρα σχέτως που το γνωρίζω εγώ, αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι πολλά από αυτά που τώρα συζητάμε από την Τρίτη, την προηγούμενη, μέχρι και την επόμενη Δευτέρα, εμπεριέχονται μέσα στο σχέδιο Ηρακλής. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Κοιτάξτε, το σχέδιο Ηρακλής ίσως μοιάζει και πάρα πολύ με το σχέδιο Μέρκελ που ήθελε ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Βαρουφάκης, όπως και εγώ το 12, και ο ίδιος το είπε και από το 12, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το πρόγραμμα της Τρόικας ήταν λάθος, ήταν λανθασμένο και το έχουμε πει επανελειμμένα. Λοιπόν, τώρα ήρθε η στιγμή να το τελειώσουμε. Και γι' αυτό είπα, πολύ καλά κάνουνε. Απλώς πρέπει να καταλάβει κανείς και την ψυχολογία των Ευρωπαίων. Τέλος πάντων. Τώρα, κύριε Χατζημαρκάκη, επειδή έχετε ευρωπαϊκό αέρα ως πολιτικός, στην Ελλάδα θα πρέπει να δείξουμε όλη ανοχή στην προσπάθεια που θα καταβάλει η κυβέρνηση, και είναι λογικό, να βαφτίσει κάποια πράγματα με διαφορετικά ονόματα. Έτσι δεν είναι? Γιατί αν θα πούμε τώρα στην κουβέντα, αν είναι περίπου τα ίδια ή ακριβώς τα ίδια, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Γιατί στην ουσία τι είναι? Μια χαλάρωση στην ουσία είναι. Όρων, έτσι, όταν θα έρθει. Μην μπερδεύουμε την αληθινή, την πολιτική με την ουσία. Η πολιτική είναι ότι θα αλλάξουν τα ονόματα. Αυτό είναι βασικό για τον κύριο Τσίπρα. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, η ουσία όμως είναι ότι όντως καταλαβαίνουν κάποιοι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Γερμανοί, που οι ίδιοι είχαν ένα τεράστιο χρέος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και μετά το Πρώτο, αλλά και μετά το Δεύτερο, καταλαβαίνουν, και εκεί το πάει η Μέρκελ. Η Μέρκελ δεν κάνει, σπάνια κάνει απότομες αλλαγές. Θέλει απαλές έτσι αλλαγές. Εκεί το πάει. Τώρα είναι γλυκιά στον Τσίπρα για να περάσει το μήνυμα. Ξέρετε κάτι, κάπου έχει δίκιο ο άνθρωπος. Κάπου υπάρχει αυτό το, αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Ελλάδας. Όχι, υπάρχει. Βέβαια ότι υπάρχει, αλλά δεν το ξέρουν οι Γερμανοί. Ο Γερμανός που έρχεται το καλοκαίρι βλέπει τουρισμό, βλέπει ήλιο, βλέπει θάλασσα. Εκεί που πάει, τι θα δει? Τι θα δει? Λοιπόν, εξαρτάται πάντα στη Γερμανία, η οποία, κοιτάξτε, να σας πω ένα παράδειγμα. Η κυρία Μέρκελ έπαθε μια τεράστια ήττα στο Μίνσκ, στη Λευκορωσία, έτσι. Mm-hmm. Τεράστια ήττα. Mm-hmm. Δεν έκανε τίποτα. Έχασε δύο νύχτες, τρεις νύχτες και δεν έκανε τίποτα. Νομίζετε τότε γερμανικά το σχολιάζουν αρνητικά? Όχι, η καημένη μας η μαμάκα που πήγε και βοήθησε και δεν... Καταλάβετε, δεν Εντάξει, είναι τόσο... στη Γερμανία η σχέση πολίτη-κράτους είναι διαφορετική, είναι το ξέρετε διαφορετικό. Κύριε Χατζημαρκάκη. Λοιπόν, είναι διαφορετικό. Σας το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι εάν αλλάζει αυτή τη στάση της και γίνεται πιο τρυφερή, υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα να αλλάξει την κοινή γνώμη στη Γερμανία, και αυτό πάει να κάνει τώρα, και εκεί βοήθησε, ας πούμε, το σοκ αυτό το επικοινωνιακό Βαρουφάκη Τσίπρα. Ούτως ώστε θα υπάρξει μια αλλαγή επί της ουσίας. Ποια θα είναι αυτή η αλλαγή? Ότι κάποια ακραία πράγματα τελειώσουν. Κύριε Χατζημαρκάκη, δηλαδή, ένφια και τα λοιπά, πράγματα τα οποία βγάζουν τα λίγα λεφτά που έχει η μεσαία παραγωγική τάξη, παρά και αντί να πιάσουν τους φοροφυγάδες. Τώρα για να κάνουμε και... Κοιτάξτε, αυτό είναι το κοινό θέμα και πολύ καλά το έθιξε. Θα τα δούμε αυτά των μεταρρυθμίσεων αργότερα, τα έχουμε σημειωμένα. Κύριε Χατζημαρκάκη, για να χαλαρώσω λίγο, λέτε ότι η εικόνα των υπουργών έτσι χωρίς γραβάτες και λοιπά έχει επηρεάσει κάπως και είδαν και την άλλη πλευρά της Ελλάδας, αλλά τώρα με Αρμάνι κουστούμι και με Μπέρμπερι κασκόλ. Δεν το βλέπω. Αστειεύομαι τώρα. Αστειεύομαι. Ρακέντι τους έπρεπε να στείλουμε. Έπρεπε να στείλουμε το Λαφαζάνι, ο οποίος είναι πολύ χαλιαντημένος. Κύριε Χατζημαρκάκη, το μεγάλο ουσιώδες πρόβλημα, το οποίο δεν το συζητά κανένας. Δηλαδή, τι οδήγησε την Ελλάδα στην περιπέτεια του 9 και του 10? Την οδήγησε βεβαίως σε ένα κράτος το οποίο χρειάζεται σοβαρές μεταρρυθμίσεις, είναι σπάταλο, δεν είναι νοικοκυρεμένο κτλ. Δηλαδή, έχουν πάρει τα ηχέγγυα οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι εταίροι ότι το κράτος τώρα πλέον, μετά από 40 χρόνια προσπάθειας, ανεπιτυχούς προσπάθειας, τώρα ξαφνικά θα γίνουμε κράτος? Μπορεί να έχουν καταλάβει εντωμεταξύ οι Γερμανοί ότι πάρα πολύ δύσκολα αλλάζει κανείς την Ελλάδα, αλλά ας πάμε σε αυτό το θέμα ολιγαρχίας και το λέω ξεκάθαρα. Τι εννοείται? Αυτό είναι ένα θέμα ότι οι ολιγάρχες κρατάνε στα χέρια την Ελλάδα, το οποίο σιγά σιγά το ανακαλύπτουν. Σιγά σιγά το ανακαλύπτουν και οι Γερμανοί. Να σας πω ένα πράγμα. Όταν πήγα στην καγκελαρία
πριν τη τελευταία σύνοδο κορυφής, μου λέγανε ξεκάθαρα, όχι κάποιος, το δεξί χέρι της Μέρκελ, ο οποίος ήταν και χθες στη σύνοδο κορυφής και τότε, ο Μάια Λάντρουτ, μου είπε, ξέρουμε ποιος είναι στη λίστα Λαγκάρντ και ξέρουμε ποιος στην ομάδα διαπραγμάτευσης της Ελλάδας είναι στη λίστα Λαγκάρντ. Το ξέρουμε. Και τους λέω, αφού το ξέρετε, εκεί πρέπει να θίξετε θέματα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ο Νίκο Λούδης, τώρα ο κοινούς υπουργός επικρατείας, και χειροκροτώ ότι τον έβαλε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Νικολούδης λέει ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα τα βρίσκαμε με αυτό το τρόπο από φόρο διαφυγή. Είναι σημαντικό αυτό. Εκεί λένε οι Ευρωπαίοι, σας θέλουμε Ελλάδα. Για πρώτη εκεί φορά νομίζω, μια κυβέρνηση... Εκεί κύριε Χατζημαρκάκη, η νέα κυβέρνηση σίγουρα θα κάνει περισσότερη δουλειά και καλύτερη δουλειά από την προηγούμενη, γιατί η νέα κυβέρνηση δεν έχει σχέσεις με αυτό το κατεστημένο αυτό. Των ολιγαρχών στην Ελλάδα επί σειρά αυτό. Ετών. Είναι σημαντικό όμως, γιατί βεβαίως, εδώ υπάρχει βεβαίως, μια κοινή γραμμή με τους Ευρωπαίους. Δεν συζητούμε. Αυτό που λέμε εδώ στον Focus, αγαπητέ κύριε Χατζημαρκάκη, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, είναι ότι ας κάνουμε στροφή στο ρεαλισμό και ας αλλάξει όχι η κυβέρνηση, ας αλλάξει όποιος θέλει στην Ελλάδα. Στροφή στο ρεαλισμό με προτάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν όχι μόνο συνέστημα αλλά και λογική μέσα τους και ας πορευθούμε. Και φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται τώρα. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας με αυτά που λέει έχει στρίψει. Απλά έχει και ανάγκη επικοινωνιακή αυτές τις αλλαγές που έκανε, τις στροφές που έκανε, να τις περάσει και στην. Πώς το λένε, και στην κοινή γνώμη της Ελλάδας. Γιατί προεκλογικά βγαίναμε με το θα ξεσκίσουμε, θα τους πετάξουμε στη θάλασσα, θα τους διαλύσουμε κλπ. Έτσι. Αλλά το συγχωρούμε γιατί οι Έλληνες είμαστε και έναν ενθουσιασμό τον διαθέτουμε. Να είστε καλά, κύριε Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ πολύ. Focus 103,6.